Καταρχήν ξεκινήσαμε τη σεζόν μετά από την απώλεια του περσινού πρωταθλήματος και στην τελευταία αγωνιστική με τους Τρούλους. Αυτό μας έκαμε να πεισμώσουμε παραπάνω. Ξεκινήσαμε τη νέα χρονιά με νέους παίκτες, πολλά ποιοτικούς παίκτες, όπως τον Κυριάκο τον Παναγιώτου, τον Λούκα τον Πορφυρίου, τον Αντώνη τον Πορφυρίου, τον Πρόδρομο, μαζί με τα παλιά τα παιδιά της περσινής χρονιάς. Ξεκινήσαμε, επιστέψαμε ότι μπορούσαμε φέτος να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν και τις πρώτες τρεις αγωνιστικές χάσαμε από τους Τρούλους εκτός έδρας με 2-0 και με τα Λιβάδια εδώ στην έδρα μας 2-2. Στη συνέχεια κάναμε 8 συνεχόμενες νίκες και πιάσαμε κορυφή. Μετά στη διαδικασία των play-offs, για την τελευταία αγωνιστική χάσαμε στην έδρα μας από τη Θιέλα Αγίου Θεοδόρου με 1-2 και πήγαμε στα play-offs με ένα βαθμό πίσω από τους FC Τρούλων. Στα play-offs δείξαμε χαρακτήρα. Όλα τα παιδιά πεισμόσασαν και πιστέψαν ότι φέτος δεν πρέπει να χαθεί αυτός ο τίτλος. Και μετά από τα play-offs καταφέραμε να είμαστε με 8 βαθμούς μπροστά από τους Τρούλους και μακριά από τους υπόλοιπους διεκδικητές, το Θόη Λιβαδιών και τον Άγιο Θεοδρό, που επίσης ήταν καλές ομάδες. Αλλά νομίζω τελικά αποδόθηκε δικαιοσύνη και κέρδισε το πρωτάθλημα η καλύτερη ομάδα.